Σαφώς, εξ αρχής ο πρόεδρος είχε μιλήσει για παρουσία εξοκοινοβουλευτικών στην κυβέρνηση και εκνοκρατών, οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο και θα βοηθήσουν στα μέγιστα στη συνολική προσπάθεια. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είναι τα πιο μικρά κυβερνητικά σχήματα και ειδικά για κυβερνήσεις συνεργασίας. Και αυτό είναι ένα πρώτο βήμα θετικό. Όπως θετικό είναι και το βήμα των εξαγγελιών του στη κουβέντα για το Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή για τη μείωση των εξόδων κίνησης των υπουργών, τις αποζημιώσεις κτλ. Και αυτό είναι η θετική κατεύθυνση. Και μπορούμε και ακόμα περισσότερα στο κομμάτι αυτό. Πιστεύετε ότι θα καταφέρουν οι άλλοι δύο πρόεδροι μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών στις Βρυξέλλες? Κοιτάξτε να δείτε. Και τη Σαμαρά, ξέρουμε ότι είναι στο νοσοκομείο. Ναι, είναι στο νοσοκομείο. Εντάξει, σαφώς και πιστεύω ότι. Κοιτάξτε να δείτε το ζήτημα. Πρέπει να αφορά μια. Πρέπει να γίνει πανεθνική προσπάθεια. Έτσι, και στην σωστή κατεύθυνση ήταν και η δημιουργία τη τριμερού επιτροπή, να το πω έτσι, η οποία θα αναλάβει τη διαπραγμάτευση με του Ευρωπαίου εταίρου. Και εκεί είναι η ουσία. Πρέπει να έχουμε να βρούμε την κοινή συνισταμένη, να επικρατήσει κοινή λογική και ο στόχος θα είναι να πάμε όλοι μαζί να μας βρουν σύσσωμος στην επαναδιαπραγμάτευση. Γιατί σαφώς και σίγουρα παρόλα τα παιχνίδια που παίζει η Γερμανία αυτή τη στιγμή, σίγουρα θα περάσουμε, θα πάμε στην επαναδιαπραγμάτευση των όρων σε μεγάλο βαθμό, όπως και σε κάποια άλλα πράγματα που θα βοηθήσουν τη χώρα μας, είτε λέγεται ευρωομόλογο αυτό, είτε ομόλογο έργων. Και αυτό θα γίνει γιατί πλέον αποτελεί κοινή συνισταμένη όχι μόνο των χωρών του Νότου, αλλά και πολλών άλλων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, εμείς μιλάμε για επαναδιαπραγμάτευση, βλέπουμε ότι πληθαίνουν συνεχώς οι δηλώσεις αξιωματούχων της γερμανικής κυβέρνησης ότι δεν μπορεί να υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση, ότι δεν πρέπει να χάνεται χρόνος για την Ελλάδα γιατί αυτά είναι αστεία. Το ότι δεν πρέπει να χάνεται χρόνος το ξέρουμε και εμείς καλύτερα, έτσι, γιατί εμείς το βιώνουμε. Από εκεί και πέρα. Ίσως είναι για ένα παιχνίδι τη γερμανική πλευρά αυτό. Είναι, σας είπα, είναι θέμα διαπραγματεύσεων. Απλά στις διαπραγματεύσεις πρέπει να είμαστε σύσσωμοι, με κοινή φωνή, τουλάχιστον οι τρεις έτεροι του κυβερνητικού σχήματος. Εγώ θα ήθελα να ήταν όλο το πολιτικό σύστημα και να πάμε από κοινού όλοι να διαπραγματευτούμε κάποια μιλάτε πράγματα. Για το ΣΥΡΙΖΑ. Να τα ζητήσουν, ναι, σαφώς. Και μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια έχει επιλέξει άλλο δρόμο. Αλλά πιστεύω και το ξαναλέω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.